Επιχείρηση σκούπα της ρωσικής αστυνομίας στη Μόσχα. <Και> Τουλάχιστον 1.200 μετανάστες συνελήφθησαν. <Και> Οι μαζικές συλλήψεις έρχονται μία ημέρα μετά τα βία επεισόδια που σημειώθηκαν με αφορμή τη δολοφονία 25χρονου Ρώσου από μετανάστη. <Και> Οι αρχές βρίσκονται επιποδός για την αποτροπή νέων εθνικιστικών ταραχών. Άνδρες των δυνάμεων καταστολής έχουν αναπτυχθεί στα νότια προάστια της πρωτεύουσας. <Και> Δεν προκαλέσαμε. Όλο αυτό είναι στημένο. Τίποτα θετικό δεν θα βγει από αυτό. Μα φωνάζουν να φύγουμε. Πιστεύετε ότι αυτό θα αλλάξει κάτι, Τίποτα δεν θα αλλάξει. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Τι η φωτογραφία του φερόμενου ω δράστη δόθηκε στη δημοσιότητα. Οι εθνικιστέ έβγαλαν το συμπέρασμα ότι πρόκειται για μετανάστη από το Βόρειο Κάφκασο. Ακολούθησε έκρηξη ρατσιστική βία. Οι μετανάστε κυκλοφορούν με μασία και απλούν τον κόσμο. Διαπράττουν εγκλήματα κοντά σε αστυνομικό τμήμα. Κανεί όμω δεν τα προβάλλει αυτά. Η αστυνομία κρύβει αυτέ τι καταγγελίε και εμφανιζόμαστε εμεί οι κακοί. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό κατά τη σύλληψη του βασικού υπόπτου της δολοφονίας. Ο 25χρονος Ρώσος Γιεγκόρ Σερμπάκοφ έπεσε νεκρός μπροστά στα μάτια της κοπέλας του.